Πρώτα για τα σημαντικότερα θέματα που συζητούμε εδώ, όπως ο υπολογισμός, τώρα έχουμε τον απολογισμό και πραγματικά είναι ενδιαφέρον θέμα στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και παρατηρήσεις. Οφείλω να σας πω ότι φρόνησα τις τελευταίες 15-20 ημέρες σχεδόν καθημερινά να δω εάν το Προεδρείο της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει την εισήγηση στο φάκελο για να πάρουμε την πείραμα με κανέναν απολύτως τρόπο, ούτε ηλεκτρονικά ούτε. Και από ό,τι γνωρίζω, και σήμερα από ούτε εσείς σαν Πρόεδρος έχετε την εισήγηση των υπεργασμένων και τα λοιπά, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν το έχει το Προεδρείο την εισήγηση. Και επειδή πληροφορήθηκα πριν 3 λεπτά πριν την έναρξη, ότι πρόκειται για μια εισήγηση 200 τόσο σελίδων και τα λοιπά μεγάλη, είναι το θέμα το μεγάλη είναι, αλλά τουλάχιστον να είχαμε χρόνο, μία πέρα, εγώ θέλω να τηρηθούν κάποιες μέρες και τα λοιπά, να έχουμε τον χρόνο που θέλω να δούμε γιατί πράγμα μιλούν να είμαστε πολυδιαλέμενοι και να τοποθετηθούμε. Εάν θέλουν πραγματικά να σας αγωνιστεί σήμερα ο κύριος, που είναι 3 ώρα, μην φοβάσετε μόνο από φωτογραφίες με περισσότερες. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστω αύριο να το σπάσουμε. Θα έχει τελειώσει. Είναι πάντως έργα τα οποία είναι μπροστά σε όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αν θέλετε να πάμε άλλο, πολύ ευχαρίστω. Είναι αναφορά, έχουν 200 φίλες. Αναφορά. Γιατί δεν έχουμε δει ό,τι έχουμε να ξεκινήσουμε. Είναι διακόπτη. Η εισήγηση δεν θα πρέπει παραπάνω από 15 λεπτά. Αν θέλετε να πάω αύριο, πότε να κάνω. Αλλά είναι αναφορά των έργων και από το μελετών, τι θα πάρω. Δεν έχω ούτε φιλοσοφία πολιτική, ούτε να σας πουλήσω κάτι που δεν έχει. Εδώ είναι. Τι είπα, αναφορά σε έργο, δεν μπορώ. Θέλετε να το συνεχίσω ή να πάμε άλλο την ίδια ώρα. Δεν έχουμε να ταλαιπωρήσουμε τώρα τους άλλους συναδέλφους, γιατί θα ήταν και μπορεί να χρειαστεί όμως να το δούμε, γιατί να χρειαζόταν ένα λεπτό τις 200 σελίδες να τις συνδέουμε. Αφορά στα έργα της μελέτης πρώτα, στο 15. Αλλά επειδή είναι έργο το ερώτημά σου και η επιθυμία σου να δείξει τα χέρια σου, εγώ δεν θα κάνω πρόβλημα για άλλο ψήφο. Πάμε άλλο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Συνοπτικό απολογισμό του εισόδου για του 15 δεν αναφερθώ και πήρε και συμπάρχουν. Αναφέρονται τα έξοδα, ο προπολογισμό, ο διευθυντικό δεν τα έξοδα. Αυτά είναι τα έξοδα. Λειτουργικά έξοδα στην επόμενη σελίδα είναι αυτά υπάρχουν μόνο μπορείτε να τα ελέγξετε. Περιγραφή εξόδων, ρευστικό προπολογισμό κτλ. Εγγραφέτα, πυροθέτα, τιμολογηθέτα. Έχουμε δείκτες εκτέλεσης του προπολογισμού εσόδων και εξόδων. Έχουμε τις δεδομένες απαιτήσεις αντιτρίτων, ανεξόφρητες οφειλές, ταμιακού υπολείπου και στο τέλος έχουμε τον επιμερισμό ταμιακού υπολείπου του 2015 που είναι συνολικό ταμιακό υπόλοιπο μεταφορώντας το επόμενο έτος 6.945.567 ευρώ, προοριζόμενη την κάλυψη ανεξόφρητων οφειλών έτους συνεχιζόμενων προμηθειών επόμενου έτους συνεχιζόμενων έργων επόμενου έτους ειδικευμένων δαπανών επόμενου έτους 4.631.218 ευρώ, προοριζόμενη την κάλυψη και των αναγκών επόμενου έτους προέλευτο 2.224.248 ευρώ. Συγγνώμη για το κλειδί. Πρέπει να χαμηλώσουμε συνάδελφοι λίγο τα φώτα να βλέπετε καλύτερα. Να χαράει. Καλά είναι. Πάτε τι είναι. Εδώ φτάκες. Εδώ φτάκες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα έργα. Έχω το καταδείγμα. Έχουμε καταφύγει τον αδέσπο των ζώων, συντροφιά, στη σύμβαση του 1.300. Μιλάω για συμβάσει, δεν μιλάω για αρχικού προπολογισμού. Γιατί έχουν δώσει τεράστια σε κάποια έργα. Σύμβαση 1.300.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΟ, ο οποίο θα παραδόθηκε και λειτουργήσει. Έβαλα μόνο για να σα πω ότι τα κτίρια τα οποία έχουν τον ελληνικό ρυθμό είναι τα παλιά κτίρια της Αλεξανδρούπολης, γιατί δεν είναι το 2014, αυτό παραδόθηκε το 2014, στο τέλος του 2014, μιλάμε για την αντιλοφόρο κρατικό προηγουμιακό σταθμό, όμως μαζί με την, με την συντήρηση του δικαστικού μεγάλου. Ο Μίλος Μαρσούδα σε πολύ καλή κατάσταση. Το 2, το παλιό το 2 ανακαινίστηκε.
το καρτομάτι του οποίου ανακοινήθηκε και λειτουργεί από Δευτέρα κανονικά. Το παλιό νοσοκομείο μαζί και αυτό ο κρατικό πρώτο προγραμματισμό έχουν ολοκληρώσει τι κτίριε όλων των παλιών κτισμάτων και τα σώσαμε. Μόνο για το Τόβαλα έχει παραδοθεί το 14, όχι το 15, μην το καταλογίσουμε στο 15. Πάμε στην αποκατάσταση του διαδικτύου του κ. Καρτομάκασου. Η σύμβαση θα έπρεπε να είναι 1.465.000 ευρώ. Να σα θυμίσω ότι αυτό ανακοινήθηκε εκ τεμελίων. Έτσι και λόγω του τραγικού ατυχήματος που είχε με τους τρεις αρμόδες, αλλά και γιατί χρειαζόταν λόγω της αθρότητας των θεμελίων για να γίνει αυτή να είναι εκ θεμελίων και έτσι έγινε ένα καταπληκτικό έργο και το κτίσμα αυτό, αφού θεμελιώθηκε σχεδόν εξ αρχής από τα μέσα, έχει δημιουργήσει μια τόσο δυνατή δομή, ώστε νομίζω ότι θα αντέξει πολλά χρόνια ακόμα για να θυμίζει στους παλιούς και στις νέες γενιές να είναι πολύτιμο μέσα από το αντικείμενο το οποίο 17 Μαΐου θα γενιαστεί και αυτό θα είναι η δημοτική μας βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι είναι ένα κόσμημα, η χρηματοδότηση ήταν από το ΕΣΠΑ, από τα αστικά ολοκληρωμένα, της περίοδου 2014. Το βλέπετε φωτισμένο, είναι πραγματικά ένα ομοιρεμένο κτίριο. Η σοφίδα του επάνω επίσης υπέροχη, 850 δρομικά περίπου όλο το χτίσμα. Και βέβαια με σεβασμό και στο κτίσμα μέσα αλλά και απ' έξω στην αυλή. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να και τα κάνουμε ακόμα, γιατί ο άδειος χώρος δεν ήταν μέσα στην χρηματοδότηση. Σιγά σιγά όμως προς τα μερικά και εξωτερικά. Ναι, όχι, νομίζω ότι τελειώνει. Δεν είχαμε κάνει κανένα κάποια ιδιαίτερη δουλειά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο εδώ στο οδείο μας. Για αναβάθμιση στο παλιό κτίριο και για ανακαίνιση του. Όσοι μπήκαν μέσα θα διαπιστώσουν ότι έγινε και αρχιτεκτονικά αλλά και από πλευρά στατικότητα ένα έργο εκπληκτικό, διατηρώντας όλο το ύφος του παλιό, μιλάμε το παλιό κτίριο, αλλά και η επέκταση και το δέσμο που έγινε του κ. Γιάννου. Είναι πραγματικά ένα σύμπλεγμα το οποίο αξίζει τον κόπο κάποιον να το δει, το οποίο περνάει γυμνά το κεφάλι του και προς τα πάνω και προς το κτίριο. Είναι το 2. Το 2. Η σύμβαση λέει ότι ήταν 1.159.000 και η χρηματοδότησή του ήταν απέστω τα σεκάλα που έμενε και αυτό. Όχι, τι γίνεται. Αυτά τα γυρίσκουμε μετά το Πάσχα. Θα ορίσουμε το Πάσχα. Σε συνεχίζω πάλι με την διευθύντρια του Δημοτικού Μεσοδίου. Πάμε στο άλλο έργο, στην εγκατασκευή του κτηρίου του πρώην παλιού νοσοκομείου μας. Όπως εγγράφηκε και το μουσικό γυμνάσιο, η σύμβαση του έργου ήταν 1.043.000. Η χρηματοδότηση ήταν από τον Αγιανό Σχολικό Κτηρίων. Έγινε ένα καταπληκτικό κτίριο. Δεν υπολείπεται σε τίποτα από το κτισμένο πριν από 100 χρόνια περίπου κτίσμα. Ακριβώς το ίδιο μέσα και έξω, ακόμη και τα πλακάκια και το μοσαϊκό εσωτερικά μείναν με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Τώρα, με την παράδοση του 15 Μαΐου και του κτηρίου όπου φιλοξενήσαμε επί τόσα χρόνια τον ΚΕΠΕΑ, θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε την επόμενη πρώτη τάξη, τον Σεπτέμβριο, ανακοινώντας βέβαια στον βαθμό που θα χρειαστεί να ανακοινήσουμε το κτίριο αυτό του ΚΕΠΕΑ, όπως θα μας το πει το Υπουργείο Παιδείας, για να προχωρήσουμε στην συλλειτουργία μαζί με το σημερινό κτίριο. Βλέπετε τον κάτω όροφο, τα πλακάκια και το μοσαϊκό που σας έλεγα, επάνω το μοσαϊκό και κάτω τα πλακάκια, είναι πραγματικά με τη διαχείριση του πέτρινου στοιχείου ένα υπέροχο κτίριο που διασώζει την ιστορία της Αλεξανδρούπολης. Με πολύ κόπο, με ελάχιστα χρήματα, 42.001 έργο, κάναμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν τα συνεργητικώς να κάνουν, καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα πάρκο 60 στρεμμάτων, αναβαθμίζοντας την περιοχή και δίνοντας διέξοδο στους γονείς με τα μικρά παιδιά. Με δύο παιδικές χαρές μέσα και να γίνει το μπάσκετ και σιγά σιγά θα το αναδείξω ακόμα περισσότερο βάρος στην όργανα γυμναστικής όπως ακριβώς την εξωτερική εγγραφία και φυσικό στοιχείο και ένα μικρό αμφιθεατράκι. Νομίζω ότι η περιοχή αυτή μαζί με το πάρκο αρτιναμάζει και το περιφερειακό αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε στη στηρίξη των καταστρωμάτων των οδών στη Αλεξανδρούπολη, του χωρισμού στις 3.000 είναι σάρτα, βλέπετε τις αριθμογραφίες και φτάνουμε στις σφαίρες, στην εγκατάσταση της επεξεργασίας κλιμάτων.
2.963.000 χωρίς το ΦΠΑ η σύμβασή του, έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και ήδη άρχισε και συνδέεται με την αυτοκέντρωση. Πάμε στις κατασκευές του παράπλευρου έργου του Ευρωπαϊκού Δρόμου, 340.000 σύνδετα με 2.000 εξωτερική σύμβαση. Έχουν γίνει διάφορα έργα για να μπορέσει να είναι λειτουργικό το έργο αυτό. Πάμε στην κατασκευή του Ρίτ, που διάβασα από δύο μας από σάτα 22.000 ευρώ. Η περιγραφή του έργου είναι όμορφο έργο και πολύ λειτουργικό για τα χρήματα τα οποία δαπανήσαμε. Η κατασκευή του περιφερειακού ιατρού Φερών, για το οποίο είμαι περήφανος που έχει το σώμα με την διευθυντία μας, μιλάω με χρηματοδότηση, κύριε Πρόεδρε, στο τσάτ για μια μέρα τα καταφέραμε και ενταχθήκαμε. Ένα κτίριο 230 περίπου 35 τετραγωνικών το εισόγειο και 230 μέτρων το υπόγειο, 460 τετραγωνικό μέτρο, 825.000 ο προϋπολογισμός του χωρίς τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, λειτουργεί και το απολαμβάνουν οι συνδημότες μας και οι συνδημότες της σφαίρας. Την κατασκευή του κτιρίου της αντιστήριξης στην παραλιακή ενός εκατομμυρίου 900.000 ο προϋπολογισμός, η συμβασιοποίησή του 1.100.000, ένα έργο που παρέσουν οι συνάδελφοι επί τρία ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε στην άδειο δότηση για την κατασκευή του έργου. Με 27 περίπου εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, υπερχό, εδώ, περιφέρειες, Αθηνών, Υπουργείων, Ναυτιλίας, Οικονομικών κλπ. Επί δύο φορές αυτό. Και τελικά το έργο αποπερατώθηκε και παραδόθηκε μέσα στο 2015, το βλέπετε εκ μέρους φωτογραφίες. Εντάξει, τώρα δημοτικά οδηγία στην κατάσταση που ήταν τραγικό, μια τραγική εικόνα, τα καταφέραμε, τα κατασκευάσαμε σύμβαση έργων 19.000. Πάμε στις τεχνοποιήσεις στον πολυχώρο Μαΐστρο Παλού και του Τσαρανερίου, που ακολουθεί στο στάδιο προς τους μας, 14.000 περίπου για μεσήμιση. Βλέπετε εδώ τις μονώσεις και επίσης έχω δοσώσει στην Τρέμινη Πούλη 33.600 τη συμβασιοδοτημένη μελέτη του έργου. Βλέπετε το βελτιστήριο. Αντίστοιχα, περίπου 2.000 η συμβατική δαπάνη για το έργο του φωτισμού. Πολιτισμός σημαίνει φωτισμός για το δρομείο των κήπων. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κάλυψη από το Υπουργείο Μακεδονίας και Πλάκης. Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ο περιφερειακός δρόμος που σας θυμίζω ότι περιμένουμε την έγκριση από τον προσυμβατικό έλεγχο από το Περιφερειακό Συνέδριο εντός των ημερών, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης που είναι περίπου 15% στο σύνολο του έργου. Συμβατική δαπάνη 4.200.000 ευρώ, προγραμματισμός μελέτης 8.900.000. Το έργο έχει να κάνει με 2-3 εργά και υποέργα όσον αφορά την υπόγεια διάβαση και τα πρανίτου στο στρατόπεδο μέσα εκεί που περνάει ο περίπτωτος δρόμος ανάμεσα στο στρατόπεδο και μια πύλη σιδερένια, επίσης και στο σημείο 0, ενώ στην οδό Μάκρης, με την αρχή του περιφερειακού, εκεί θα γίνει είσοδος-έξοδος με φανάρια και λωρίδα επιβράδυνση και εξόδου. Κατασκευή λοιπόν του περιφερειακού δρόμου, όσοι είδαν το κομμάτι το οποίο παραδόθηκε, είναι πραγματικά ένα ονειρεμένο κομμάτι δρόμου. Όταν θα μιλήσουμε μετά από λίγους μήνες και όποιες μήνες περίπου, θα το προλάβουμε όλοι. Πάμε στο οικοπάρκο Αρτιναμάζη, ένα κόσμημα από κάθε άποψη, 5.557.000 ο προϋπολογισμός του, η συμβασιοποίηση 2.507.000 σύνολο τα 5.000 ο ΦΠΑ, με ΦΠΑ μάλλον και η σχολική σύμβαση άλλες 85.000. Το έργο τελείωσε. Τελείωσε ελάχιστες λεπτομέρειες και μία μελέτη η οποία ετοιμάζεται συμπληρωματική με το 57% όπως και 6% του αναδόχου ο οποίος θα την υλοποιήσει για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν πήγαν αρχικά όπως οι καρέκλες του αμφιθεάτρου, τα κάγκελα στο αναψυκτήριο και κάποιες λεπτομέρειες. Πάντως θα το απολαύσουμε εντός πολύ λίγου μικρού προβλητού διαστήματος και σας θυμίζω ότι είναι 80 στέματα μόνο το οποίο πάρκο αυτό, συν 17 στέματα ο χώρος των ανθρωπαιδιών,
συν 33% χώρο στο σχολείο. Η αποκέντρωση των υμάτων δίπλα στον βιολογικό που προηγουμένως είπαμε είναι ο προηγούμενος 845 για τη σωματική μάλλον σύμβαση. Η αρχική σύμβαση ήταν περίπου 3 εκατομμύρια και κάτι. Η συμμετοχή σύμβαση από τη ΔΕΕ ήταν περίπου 600.000 ευρώ. Τελειώνει αυτό που να είναι, σε λίγους μήνες έχουμε την απόλυτη σύνδεση της αποκέντρωσης με τον βιολογικό των φερών. Ένα έργο τεράστιο, περίπου 6,5 εκατομμύρια του συνολόγου. Οι φέρες θα το απολαύσουν. Οι επισκεπτές του σχολικού κτηρίου από 90.000 ευρώ σε Αλεξανδρούπολη και Φέρας. Η αποκατάσταση της Αλεξανδρούπολης των ασφαλιστρωμένων οδών 220.000 ευρώ από ΣΑΤΑ. Η κατασκευή τμήματος αποκέντρωσης του οικισμού της Μάκρης, 11.000 περίπου προϋπολογισμός, 10 τόσο. Αποκατάσταση των ασφαλιστρωμένων οδών στις Φέρες 73.000 ευρώ και σε βαθμό 64.000 από ΣΑΤΑ. Η ιδανική μελέτη της Φέρες του Πετάλου, δαπάνια του 113.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση από το ΣΑΤΑ, έχουν ολοκληρωθεί μελέτες και η έκρηξη της ερωτικής μελέτης. Ολοκληρωμένες μελέτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς μελέτες δεν μπορεί κανείς δήμος να προχωρήσει σε αναπτυξιακή μορφή και σε κατασκευή έργων. Έτσι λοιπόν η διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης Αλεξανδρούπολης. Μιλάω από τον κτίριο των αυτοπροσώπων μέχρι την ιστορική του κτιρίου μας. Προϋπολογισμός 1.307.000, η χρηματοδότηση διάταξης της βιώσιμης και την ανάπτυξη του ΣΕΣ. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη 100% είναι όριμο και περιμένουμε τον άξονα να ανοίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με άλλα έργα για να το εντάξουμε. Η ανάπτυξη της δυτικής κερσαίας ζώνης του κειμένου Αλεξανδρούπολης, μιλάμε για κάτω του φάρου, ο προϋπολογισμός πράξης είναι 2.250.187 ευρώ. Η χρηματοδότηση την οποία αναμένουμε και αυτή είναι μέσα από τη βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη του Αγροτικού Κτηρίου. Για σας, εδώ σας λέω ήδη ότι υπάρχει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνη του Οργανισμού Κειμένου Αλεξανδρούπολης, η οποία εστάλει στο ΤΑΙΠΕΡ, προκειμένου να περάσει τις επόμενες μέρες από την Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΡ, δηλαδή συμφώνησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κειμένου να μας δοθεί για 20 τουλάχιστον χρόνια η χρήση των 40 τόσων στρεμμάτων όπου θα γίνει η ανάπλαση παραλίας στο Διοικητικό Κερσαίο Τμήμα. Είναι απαραίτητη αυτή η απόφαση από την Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΡ. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΡ, ο κ. Τσιόλας, μου υποσχέθηκε ότι θα είναι θετικός. Περιμένουμε να δούμε αν τελικώς θα υλοποιηθεί. Εάν δεν υλοποιηθεί, τότε αντί για την κερσαία ζώνη αυτή στην βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη, θα εντάξουμε και τις 5 αποθήκες του ΟΣΕ. Είναι περίπου ίδια η 4η και η 5η αποθήκη για την κερσαία ζώνη. Εγώ απέφευγα να συμβεί αυτό. Αν όμως συμβεί, είμαι έτοιμος να εντάξω στα 8 εκατομμύρια άλλα δύο έργα, την 4η και την 5η αποθήκη, οι οποίες έχουν όλος καιρός και αυτές όπως είναι παρακάτω, ολοκληρωθεί ως μελέτες. Πάμε στην κατασκευή κτηρίων γυμνασίου και λυκείου στην περιοχή του ΚΕΓΕ. Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι 10.250.000 ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και του γυμνασίου και του λυκείου. Έχουν ήδη στον ανοιχτό άξονα των σχολείων της περιφέρειας μας έχουν ήδη κατατεθεί οι φάκελοι. Υπάρχει μια διόρθωση που μάλλον μας ζητάει η περιφέρεια να μπει σε μία ιδιοπρασία αφορά ένα έργο και όχι δύο. Εμείς κατά συμβούλη πάλι της αρχής της περιφέρειας πριν από 3 μήνες θα χωρίσατε σε δύο έργα, ένα για το σχολείο, θεωρώντας ότι είναι ένα διαφορετικό έργο καθένα. Η παρατήρησή τους είναι να τα ενώσουμε σε ένα έργο και να συμβαδίδει ένα παιδί που κάνουμε ήδη από τις συνεργασίες του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και της υπηρεσίας εννοώ. Έχουμε την, μετά από αυτά τα δυο, έχουμε τη διαμόρφωση του υπέρ του χώρου στάθμευσης στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάω για τον χώρο ανάμεσα στην αρχή και στο κήπεδο, 115 θέσεων, μόνο ανάμεσα εκεί. Δεν μιλάω για μπροστά στην έννοια του κόσμου που έχει άλλε 65 θέσεις. 323.000 η διαμόρφωση του χώρου αυτού απαραίτητα συμβεί, γιατί τώρα όπως είναι έτσι και με την δυναμική που έχει ο χώρος όσον αφορά
την εξυπηρέτηση των ασκουμένων οδηγών και αυτοκίνητου και μοτοσυκλέτες, δεν ξεπερνάει ο αριθμός στα 52 αυτοκίνητα κάθε μέρα. Άρα λοιπόν από εκεί θα φύγει αυτή η εκπαίδευση, ο χώρος δεν θα υπάρχει πια ως εκπαιδευτικός, άρα μιλάμε για 113. Δηλαδή διπλάσιες θέσεις, φανταστείτε ότι με τις 60 θέσεις δεν γεμίζει ο χώρος. Με τις 115 νομίζω ότι δεν είναι ακόμη και πρώτα πράγματα στην αγορά της άνθρωψης στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο βέβαια το βλέπετε, το μονόδοφο έργο της δημοτικής αγοράς, όμορφο, νομίζω αρχιτεκτονικά δομημένο σωστά με τις στοές, όπως υφίσταντο, γιατί νομίζω ήταν εξυπηρετικές και λειτουργικές, 15 καταστήματα από 20 έως 30 αγωνικά, ανάλογα στον καθένα. Ένα έργο το οποίο έχουμε ολοκληρώσει 100% τη μελέτη και εδώ να πω και να καταγραφεί. Οι περισσότερες μελέτες, μάλλον όλες έχουν γίνει από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους περίπου 20 μηχανικοί οι οποίοι σε όλα τα έργα που σας λέω και τη στην ανάπτυξη δώσαν το καλύτερο σε αυτό ώστε να αποδείξουν ταυτόχρονα ότι είναι και επιστήμονες σωστοί και κατάφεραν να διπλώσουν μελέτες τεραστίων ποιοτικών και επιστημονικών διαστάσεων. Όσοι είναι μηχανικοί αντιλαμβάνονται την ποιότητα την επιστημονική των υπαλλήλων του Δήμου και πραγματικά δηλώνω πολύ χαρούμενος γιατί καταφέραμε να βρούμε να συγκρονίσουμε το Δήμο μας δημοτική αρχή και τις παράγοντες ζωές της Αλεξανδρούπολης. Ένα 300 περίπου το έργο αυτό, περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, με τη μελέτη ολοκληρωμένη και 100%. Πάμε στο επόμενο έργο, είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ, στο λιμάνι, στον Τρονίο εννοούμε, αριστερά και δεξιά. Αποκατάσταση και αλλαγή κρίσεων αποθηκών, 1, 3 και 4, περίπου ο προβλημός είναι 5.301.000. Η πρώτη αποθήκη χρήση έκθεση πόλης τοπικών προϊόντων. Η δεύτερη αποθήκη διόρροφη συνάντηση τιμούμε καφέ κάτω και εστίαση σε πάνω. Η αποθήκη 3 διόρροφη και επιτέ με χρήση κινηματογράφου και θεάτρου και θέσεων 134. Η τέσσερα αποθήκη διόρροφη και επιτέ με χρήση επισκεπτικού χώρου. Οι 5.287 τετραγωνικά, βλέπετε ότι τα τετραγωνικά πέφτουν 309, 309, 304, 304 και 504, μόνο με χρήση μουσικής σκηνής 154 θέσεων. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί στην 5η αποθήκη, τελειώνουν στις 10 μέρες με τα τέχνη δημοκράτησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μηχανικούς των υπηρεσιών. Ανάλυση και αξιοποίηση του χώρου του παλιού πολιτικού της Αλεξανδρούπολης. Ο προπολογισμός για την κατατάσταση όλων του κελύφους και η δημιουργία αξιοποίηση των εξαμένων πολιτικών δεξαμενών του παλιού πολιτικού και η επανάθεσή τους, καθώς και η δημιουργία νέκτερη υποδομής με τη διατήρηση πλευριστασίων χώρων αλλαγής ρούχων κτλ. Υποδοχηρίων, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα χώρο αναψυχής που θα διευθύνεται σε όλο το κοινό, σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες για τη μικρή πισίνα. Η μεγάλη πισίνα προς όλους τους επισκέπτες Αλεξανδρούπολης και τους Αλεξανδρούπολητες. Η κυκλοφορία της Αλεξανδρούπολης έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση, το έχετε δει μέσα από κοινωνική συναλλαγή. Εκρήθηκαν οι διοριστικές προτάσεις για την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας της για περιοχή κύματα κτλ. Πολύ πρόσφατο ήταν το δημόσιο τη Ελλάδα που θα αυτή. Το πω του σου. Υποεπώνει στην πρώτη φάση αναμένεται η κατάσταση άλφα φάση αυτή το πριν λίγο. Προχθέ ήρθαν οι μελετητέ, 6 άτομα, εδώ μαζί με την συγκεντρωτική του προεδρόφου μα, τον κύριο Αστορόπουλο και τον κύριο Πορτοκαλίδη. Είχαν μια σύσκεψη 2 περιφορών, ενημερώθηκα για όλα. Είμαι ευχαριστημένο. Πάει πάρα πολύ καλά, εξελίσσεται πάρα πολύ σωστά. Φαίνεται ότι η μελετητική αυτή ομάδα έχει πιάσει το σφιγμό και την ανάγκη πολλών αλλαγών και προκλήσεων σε κρίσεις γης, ιδιαίτερα μέσα στο κομμένο της πόλης. Πολιτικό σχέδιο του Ιωσήτης Ολοκλού Άβαλος. Εκ νέου υποβολής του Σιχωτά της Περιφέρειας και μετά στο τελικό Σιχωτά με τις εκ νέου εγκρίσεις από το Βασαρτιείο, μεγάλο πρόβλημα της υπόλοιπης και θέση της σύσταση του Σιχωτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Η ευθύνη μας εδώ σταματάει. Πολιτικό σχέδιο του Δήμου Αθηνών. Η υποδιοικητική κλήρωση για αναδόρυση της πρώτης
πράξη εφαρμογή και ολοκληρώσει τι εργασίε που μελέτησε. Πολιτικό σχέδιο τη κλίση καρδιά, δημοσιεύτηκε και στο ΤΕΚ. Εννοείται ότι επαναλαμβάνουμε όλοι οι αλεξανδροπολίτε, όσοι πιστεύουν σε εθνικοτική κοινωνία, πιστεύουν, γιατί ήταν ένα πολύ, ένας πολύ μεγάλο άνθρωπο και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά όσου εδώ ενεσλάχισαν ιδιαίτερα του κ. Τρόπου, την κυρία Βρήκα και βέβαια θα κάνουμε έναν αγώνα ακόμη για αυτούς οι οποίοι εκλήθησαν από την απόφαση της Δημοκρατίας όσον αφορά τον κύριο Δημοκρατή της Κυλής. Θα είναι ένας αγώνας ξινός, για τον οποίο πιστεύω ότι η λογική θα διαβέσει με την κοινωνική μιλάμε και θα λύσει το πρόβλημα και αυτό. Μιλάμε για την πράξη παραγωγής, ήδη είχατε σε επαφή με τον μελετητή. Τα χρήματα για την πράξη παραγωγής υπάρχουν κατά τη γνώση του δικό μας. Είναι θέμα μηνών για να ολοκληρωθεί την πράξη παραγωγής και να αρχίσουν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να χτίζουν έχοντας δυνατότητα να βγάζουν άλλες φορολογίες και την πολιτική των αυτών θεμάτων. Το πολιτικό σχέδιο μαζί μετά την ένσταση της εταιρείας Αλλιώ βγάζει κατά τις οικονομικές επέκτασεις του Μαΐστρου, υπάρχει πρόβλημα έτσι για το λίγο πρόβλημα του σχεδίου. Δημιουργήθηκε πρόβλημα την έκθεση πριν τις προηγούμενες επιπτώσεις. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνέλεξε τα 40 σχέδια αντιπτώσεις του σχεδίου των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο δικό μέσο και ψάχνουν ανάλογα την πολύ μεγάλη διαχείριση του οικισμού. Όποιος δεν επιτροπεί περισσότερο για το θέμα αυτό του κύριου Μαστρόπουλου, τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το θέμα αντιμετωπίζεται μέσα από το γενικό, από το νέο γενικό πολιτικό σχέδιο. Σε δύο ώρες στην Ελλάδα μιλάμε για αυτό με τους μελετητές του Μουκουζού. Πρωτοτυπώ και δεν παρόν, ολοκληρώθηκε και η κρίση με του χωρέων. Μετά τα νέα δεδομένα, που κινητά σε κύριο Μονησία, σε τάδε υποβολή του, σε ποτά τη περιφέρεια τη διεθνή κρίση τη πολιτική μελέτη. Πρωτοτυπώ και επαλλαγέ. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, παραδόθηκε. Η σύμβαση έχει διακοπεί λόγω χρηματοδοτική κάμα του Δήμου. Το θέμα θα ξαναδεί μετά την ολοκλήρωση του γενικού πολιτικού σχεδίου. Είναι σωστό να τελειώσει το γενικό πολιτικό σχέδιο, άσχετα με την οικονομική δυναμία. Μιλάμε για ποσό 450.000, που πρώτα πληρώσαμε 450.000. Δυστυχώς, ποσό το οποίο διωγγώθηκε από την καθυστέρηση λόγω των λόγω του Λάμδα και του Λάμδα. Είναι τα πρόστιμα, οι επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις που δεν είναι αυτό που γιατί έχεις κανένα ότι αυτή η υπόθεση με τον ανάδοχο και με την παρέα του και την παγκέκτη σας είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι. Επί 7 χρόνια. Η μελέτη ξεκίνησε το 4. Άλλαξε η διαδικασία εγκρίσεων για αποκομμένους του μελετών. Η διαδικασία έχει διακοπήσει γιατί υπάρχει το Μουζού. Το Μουζού ξέρετε ότι είναι η μάνα των πάντων. Κοινάμαστε την κοινοβουλή στη χώρα Βαϊλών του Δημοσίου, συντάσσεται μέσα στην πόλη πλάξη αναγκασμού για την εκτοπίση κρεμοτήτων ρημοτομία. Το ΣΚΑΠ ξέρετε ότι τρέχει από εκεί. Η υπηρεσία παρακολουθεί τι παρατηρήσει του Υπουργείου επί των περιβαλλοντικών και των ασφαλάντων που έχουν γίνει στην υπομονή τη οικονομική πρόταση στην περιφέρεια για διόρθωση του πολιτικού αρνητικού εκ νέου. Περιδιαμβάνω το ταξικό, υπάρχει πλήρη στην πολύ σοβαρή παρακολούθηση του περιοχικού ταξικού με την έγκαιρη πλήρη παρουσία των θέσεων του Δήμου στην ομάδα μελέτη και όλες τις του Δήμου που έτσι μελετέ, αλλά και με πλήρη συμμετοχή όλων των τρέξεων πόλη. Οι μελέτε στο τοπέδο δείξη τη πολιτική του Άννου Παρσούκα διορθώνουν οι παρατηρήσει επί των περιβαλλοντικών για να δουν στο ΙΠΕΚΑ για την έκθεση. Είμαστε στο τελικό στάδιο, αλλά να όλα τα δεδομένα που προκύπτουν στο ίδιο μελέτη και όλε τι εκκλησίε στο τοπέδο δείξη κτλ. Εδώ μια ιστορική στιγμή, εντάξει, είναι καλό κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή μέσα από τη θεσμικότητά του να δουν τα χέρια. Οι συγκρούσεις είναι περιττές, ανούσεις πολλές φορές και δεν δημιουργούν, δεν γεννάρουν προβλήματα για την κοινωνία. Η τοπική μια μιλάμε για το Δήμο μας και εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κινούμαστε μέσα στην τοπική μας κοινωνία ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το ένα των καιρών μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ό,τι αναγνωριζόμαστε σε μήνες για την μεταστέγαση και την αντικατάσταση του ΚΤΕΛ. Εκεί στο βαλικό σταθμό, όπου όλα τα ρόλα θα αλλάξουν και στο κέντρο τη πόλη, αλλά και στην ανατολική πλευρά τη πόλη με αυτήν την μετεκατάσταση, σα λέω ότι προχωράει πάρα πολύ καλά. Ξεπεράσαμε το δεύτερο πρόβλημα που υπήρχε το πέρασμα από τα λεωφορεία, προ την αποριστιάδα προς το τέλο, το καινούργιο στο βαλικό σταθμό. Δεν μπορούσε να γίνει αριστερά, δεν μπορούσε να γίνει όμω στον χώρο τον οποίο είχε παραχωρηθεί για να κρίσει με μίσθωμα από τη ΓΕΟΣΕ και καταφέραμε, πείσαμε τη ΓΕΟΣΕ πηγαίνοντας και έργο στην Αθήνα και πείσαμε ώστε να δοθεί κατά παραχώρηση ένας χώρος λίγο πιο εδώ από το κτίριο του Γαλλικού, του Γαλλικού κτίριου, του Γαλλικού σταθμού, ώστε να παίρνουν τα λεωφορεία αριστερά από εκεί και να πηγαίνουν μετά προς τον σταθμό, προς τον χώρο, προς τον χώρο άνθρωσης, ο οποίος ήδη ετοιμάζεται από τη μελέτη.
συνεργασία και η συντάκτηση των απόψεων για ένα καλό τέλος είναι ό,τι καλύτερο σε μια τέτοια συνεργασία. Η διεύθυνση προγραμματισμού και οργάνωση πληροφορικής. Μια πολύ καλή διεύθυνση. Δημιούργησε προγράμματα ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών, το δείχνει σε αυτό το δείχνει προς το γυναικών, την καταβολή της υγείας. Έχουμε προγράμματα ολοκληρωμένα στην ισότητα των φίλων κτλ. Με παρατάσεις υπηρεσίας, το μάλλον όσο για τη συνεργατική διαχείριση λεγόμενη προσωπικού, όπου εμείς συμμετείχαμε στην Βαλένθια με την προσωπία με υπηρεσιακούς παράγοντες και ένα ερευνητό. Στο Leader έχουμε την προβολή των ορεινών διαδρομών με περίπου 11.000 ευρώ, ολοκληρωμένη μελέτη πρόγραμμα. Στο Leader επίσης η φιλαρμονική, επιτέλους είδαμε μια φιλαρμονική με τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, περήφανος με τα ροφία και τα συνήθεια να παρελάβουν στο κεντρικό της Αλεξανδρούπολης. Αλλά και... Ναι, μαζί με τα φυσικά όργανα έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο το διαβίμάτισης, το κέντρο διαβίμάτισης, είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, με 111 επιμορφωτικά προγράμματα, όπου συμμετείχαμε 15 πάνω από 2.100 δημότες. Υλοποιήθηκαν όλα αυτά με 66 εθελοντές εκπαιδευτές, έτσι το οποίο ήταν αποτέλεσμα συνεργασία με άλλους φορείς από όλα τα προγράμματα. 48 ήταν αποτέλεσμα της προγραμματικής σύμβασης που έγραφε και του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίματος και της Γενικής Γραμματείας Διαβίματος. Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού με το ΠΕΚΟ και τα λοιπά που σας κουράζω, τα γυρνάω με αντίστοιχα ποσά, ξεπέρασαν τις 200.000 ή κάπου εκεί τέλος πάντων και πάμε στο γραφείο ενέργειας από το οποίο προσδοκάμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα είμαστε περίπτωση για τη δουλειά που γίνεται από την Αντιδημαρχία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Το παρακολουθώ βήμα-βήμα. Ο Γιάννης Βολέκας είναι ένα κεφάλαιο για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα για το Δήμο της Τριανόπολης, γιατί τώρα τα περισσότερα θα ενεργοποιηθούν, θα λάβουν χώρα εκεί τα περισσότερα πρότζεκτς εκεί στο χώρο της Τριανόπολης. Χωρίς να σημαίνει όμως αυτό ότι θα θεληθούν όπως δεν παρακάτω και οι Φέρες αλλά και η Αλεξανδρούπολη. Ολοκληρώσαμε και ολοκληρώνουμε μελέτες και θα αρχίσουμε σιγά σιγά τις εντάξεις μόλις θα έχουν τώρα οι άξονες. Μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Διαθέσαμε το 15 ένα αρκετά ποσό αξιόλογο για τη σκόρια μας, για την γενικότερη ένδυα που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και στο Δήμο μας, αλλά έχουν διαφέρουμε. Και καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία γκάμα ολοκληρωμένων μελετών, από τις οποίες δεν θα μας ξεφύγουν κάποια ποσά μεγάλα και η επένδυση στην ενέργεια και στη μείωση του αποτυπώματος του ΙΔΑ σύγκρουση του δεξιού του άνθρωπου θα είναι κάτι που θα είμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο όλοι περίμενοι. Φεύγω από τα γενικά, το ενεργειακό προφίλ του Δήμου θα μπορείτε να το δείτε μέσα από αυτό που κρατάω στα χέρια μου και το οποίο σήμερα για να θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μιλάμε για την εκμετάλλευση των διαδρομικών θεατρικών πεδίων. Καμία συνταγή που έχουμε ήδη εκμετάλλευση και ήδη κινούμεθα προ την εκδήλωση ενδιαφέροντος για να μπουν μέσα επενδυτές για την εκμετάλλευση του γενικού ρευστού, την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε και πλέον 400 στρεμμάτων όπου μπορούν να δημιουργηθούν θερμοκήπια. Γεγονός το οποίο το περιμένουμε αγωνία. Ο προγραμματισμός είναι 4,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για την κατέβαση 11 ελληνικών κτηρίων, την κατέβαση του παιδικού ορμουζός και την γεωθυμική μονάδα παραγωγής πέλετς από υπολοιματική μορφή βιομάζας. Η γεωθυμική μονάδα παραγωγής πέλετς από ορικά εγκολήματα βιομάζας εννοούμε τα κραλιά που σήμερα δείξαμε τι θα τα κάνουμε με δαπάνη καυσίμων, ανθρωπόρες και δυστυχώς πολλά μηχανήματα έργου και φορτηγά να ασχολούνται με το μάζεμα των κλαδιών ανά 50 μέτρα από την Μεσημβρία μέχρι και τις σφαίρες και να μην ξέρουμε πού να τα βάλουμε πια. Ένα φοβερό πρόβλημα. Όλα αυτά όμως θα προσθέσουν την μηδενική, το μηδενικό κόστος και την τοποθεσία του προστασίου πέλετ της μονάδας της Ελλαδίας, η οποία θα πάρει τόσο πέλετ όσο για να τοποθετούμε τους λέβητες των σχολείων μας και των τοποθετών κτηρίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι περίπου προηγίζουμε γύρω στις 700.000 ευρώ, που είχε φαλά για τον χρόνο, θα γινόμουν
από την αντικατάσταση του πετρελαίου με τη μάζα αυτή, με τη μειομάζα αυτή. Άλλο είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο το περιμένω με αγωνία για να χρησιμοποιήσω τα λεφτά αυτά σε άλλες δράσεις. Πάμε στο έργο εγκαταστάσεων στο κόμμα της Αγωγής Γειτονίας και εγκαταστάσεων ηλεκτρικών και οικοσυστημάτων LED lamps και τα λοιπά, με δραστηριότητα στους υλικούς κόστους και προϋπολογισμό 1.432.000 έχουν ετοιμότητα πρότασης για υποβολή. Όσα όλα σχεδόν τα σώμα συνέντευξη που σπίσουν και ο κ. Που πρέπει να διαβάσετε μέσα. Έχουμε την παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργεια στο εκείνο που ξεριστεί με τα δέντρα ψήξη, τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματο και την κατανάλωση μείωση του κόστου κρυφή κτλ. Και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κρατήματο του επιδητικού χαρακτήρα του έργου. Έτοιμο η πρόταση προκειμένου και άνθρωπο 36.000 ευρώ. Εγκατάσταση 20 διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες, δώματα δημοτικών κτηρίων πόλησης, τηλεοπτικής ενέργειας, προηγουμένως τα 30.000 έχουμε πλήρη αντιοδότηση των σταθμών, ολοκληρώσαμε την κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών σταθμών. Τι σημαίνει ολοκληρώσαμε κύριε Φάλακα? Ότι εδώ και είναι τρίτος χρόνος, τρία χρόνια μας παράγουν ενέργεια και δεν πληρώνουν τα κτίρια μας. Παράδειγμα, στην Τραϊανούπολη δεν πληρώνουν ηλεκτρικό και βγάζουν και στο ταμείο κάποια χρήματα. Πάρα πολύ ωραία. Αντικατάσταση 1.320 φωτιστικών σωμάτων με νέα συμβολή του δυστικά την ΠΕΤ, εξοικονόμηση ενέργεια μεγαλύτερη του 25% και μείωση κόστου ενέργεια και συντήρηση, προηγουμένω 1.155.000 και εδώ έγινε η πρόταση με ολοκληρωμένες ενέργειες από την Δημαρχία Ενέργειας. Η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μιλάμε για τρία διαφορετικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, τέσσερα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και 10 ηλεκτρικά ποδήλατα, με μείωση κόστου ειδικής της μέρας του μεταφορικού στόλου, ενημέρωση του κτλ. Που δημόσια και αυτό για 2.000 είναι έτοιμη μελέτη. Αποκεντρωμένη έκθεση παρομοίηση ενέργειας από ΑΠΕ, βιώσιμη δυνατότητα στην κοινωνικότητα, εταίροι του Δήμου έχουμε το Πανεπιστήμιο Θράκης, όλα ΔΕΠΑ, πρίσμα, αστικό αρτέλ κτλ. Δράστηκε στην σύστημα, ΣΑΡΕ, αντίκαθε στην κτλ. Συμμετοχή στην πρόταση Eden City, στο εργό πρόγραμμα Horizon 2020, προηγουμένως 188.000, πάρω στην υποστήριξη ενίσχυση εκτάσεις ενημών στο φυσικό αέριο, από το οποίο βέβαια αναμένουμε πολλά. Δεν ξέρω αν η οποιαδήποτε ελάχιστη προσβολή που μπορεί να συμβεί στην αρμονία γενικότερα του περιβάλλοντος, αν αυτό μας σταματάει να ενεργόμαστε ένα χώρο που πια η Αλεξανδρούπολη θα έχει μετατραπεί σε ένα δίκτυο, σε ένα κομβικό δίκτυο χώρου αστικής φυσικού αερίου, από το οποίο όχι ελπίζουμε, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι θα εισπράξουμε αντισταθμιστικά ωφέλη τόσα πολλά, τα οποία θα μας λύσουν αρκετά προβλήματα τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία σε κάποιους τομείς. Ο Κώστα, εκεί κάναμε τον αγώνα μας και μέσα από την ΠΕΔ που καταφέραμε να πετύχουμε την αύξηση από τα 10 εκατομμύρια συν 2 ακόμα, 12 εκατομμύρια και τώρα από το 50% να πάμε στο 65% για τους δύο που περνάει το αγροτικό έργο που έχουμε. Για την Αλεξανδρούπολη, η οποία εδώ είναι 1.300.000, εντός ολίγων ημερών θα σας ανακοινώσω το 1.300 και θα είναι βέβαια και απόφαση από το δημοτικό μας συμβούλιο, που πιστεύω ότι είναι καλύτερα ενταγμένο μέσα σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες της ΤΑΠ. Ποιο έργο πρέπει, ποια ίδια έργα να καλύψουμε με το 1.300.000 για τον συγκεκριμένο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η πλεθέρμανση τιμών οικισμού καρών από την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού συμπίσω από τα όπου εκεί βέβαια αντιλαμβάνεστε μιλάμε για την ευθέρμανση όλης της πόλης των καρών. Ένα τεράστιο, τεράστια σκόπευση. Και παίρνουν και τελωνίο για αυτό. Και παίρνουν και τελωνίο. Μια τεράστια σκόπευση που το όφελος θα είναι πραγματικά μεγάλο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της δημοτικής ενότητας καρών. Το επόμενο θέμα έχει μια φωτογραφία, μια φωτογραφία σύμβασης με πρωταγωνιστές τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και πρόεδρο της Αναπτυξιακής ως εκπρόσωπος της οποίας υπέγραψε τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και εμένα και τον
Γιάννη Παλαιά δίπλα. Και αφορούσε βέβαια την καλλιέργεια για την ιδιαίτερα των σπαθαρών. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην χάσουμε το εμφανισμό μα πάνω σε αυτό το τεράστιο έργο το οποίο θα ωφελήσει την απόλυτη χώρα. Η ολοκλήρωση έργο να πει για τη στήριξη των ευαίσθητων ομάδων. Μιλάμε για τα κτίρια όπω βλέπετε. Ειδικό σταθμό είναι. Πώ? Ειδικό σταθμό. Στον ειδικό σταθμό και τον Καρπί, στι Σφαίρε, στην Αλεξανδρούπολη και στον Άγιο Κυπριανό. Όλα αυτά που λέμε εκεί, δεν τα διαβάζω και κάνω χρόνο. Ενέργεια τη διαφημίση του κοινού πεδίου μέσα σε εταιρεία, τι σημαίνει αυτό. Φύγαμε από την χαμηλή εταιρεία, την έχουμε πάρει με συμβόλαιο που ήταν αποκεντρωμένη τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα που πάμε, τώρα πάμε να πάρουμε Γιάννη Παλέκα να πάρουμε και μέσα στην εταιρεία. Που σημαίνει ότι εμεί πια, εάν καταφέρουμε την παρόλη αυτή, έχουμε ήδη επαφέ με άλλα στελέχη του Υπουργείου, θα είμαστε έτοιμοι να παράξουμε και ηλεκτρική ενέργεια να τη μέση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει έσοδα για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση όταν θα συμβεί και αυτό και έχουμε τα έσοδα να συνεδριάζουμε για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αυτά τα έσοδα που θα ανταναγκλάνε σε έργα για το Δήμο, για τους δημότες και τα παιδιά μας. Η πολιτική προστασία με όσα αναφέρονται εδώ, συμμετείχαμε στην πηγαία της Αποδράκης, δημιουργήσαμε, εξυγχωρήσαμε τα μνημόνια των ενεργειών, είμαστε έτοιμοι να πάμε στιγμή να αντιμετωπίσουμε την χειρότερη φαινομενία και πάμε τώρα στην ιδέα. Ένα μπράβο στο κυπριακό στρατηγικό προσωπικό της ιδέα και βέβαια στην ερευνητή και στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της ιδέα, οι οποίοι κάνουν τα πάντα ώστε το 2015 η ιδέα να έχει καταταγεί μια της καλύτερης ιδέα στο κοντά. Και αν δείτε για ποιο λόγο έχετε να δείτε, να καταλάβετε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πέρα των μειώσεων όσον αφορά ομάδες αδύναμες, μιλάω για μέρους πολιτέχνους και τα λοιπά στα 30%, προβλέπουμε τις εγγύσεις του 2015 κατά 30% όλων του Υπουργείου. Είμαστε προετοιμασμένοι στη μελέτη ένταξη νέων έργων ίδρυψης και αποκέντρωσης μέσα από τα πέμπτη του ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, στην άνοιξη της προετοιμότητας του Ιωταμιευτήρα, στην επέκταση και αναβάση του δικτύου του Πρέμπτου Ιωταμιευτήρα της Αλεξανδρούπολης, επέκταση και αναβάση του δικτύου σημαίνει ότι την κοινή θα φτάσουν μέχρι το παλιό, μέχρι το πέμπτο γυμνάτο, το χιλιόμετρο του νοσοκομείου. Μέχρι τη Μάγκρη. Για να μπορέσουμε να πλέον να μην κάνουμε μικρό κύτρο ταμιευτήρα στη Μάγκρη, αλλά με την αναβάθμιση αυτή να είναι σαν να κάνουμε ένα μικρό κύτρο ταμιευτήρα. Να γίνει η επέκταση του μήνυμα. Ωραία, ευχαριστώ. Η επέκταση και η κλίνη τη Αλεξανδρούπολη με έντες διακρίσει υδάτων και τα λοιπά, αξιοποίηση τη γραφικών πεδίων υπηρεία, έργα μεταφορά και ρώτηση στα δίκτυα τη Ελλάδα κλπ. Αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης της πόλης Φερών. Μιλάμε για παιδεύες, κύριε Αντίνε. Μιλάμε για παιδεύες, έτσι, εκεί είμαστε. Επέκταση της εξαμενών της πόλης των Φερών, των οικισμών της Μονικής Ρόδας Φερών. Τι είναι η Φερών, ξέρω. Η αντικατάσταση δικτύου ίδρυψης οικισμών Τριανούπολης, η Αλεξανδρούπολης, η μονάδα ηλιακής κρίσης ηλίου Αλεξανδρού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων, πραγματοποιείται επίσης ιδιωτικός έργος όλων των πηγών της ιδιωτικής κυδρομαστέας, κυδρομαστέας κλπ. Του συνόλου των δημοτικών εργοδοτών, αναλύσεις γίναν μεγάλων και μικρών κρίσεων, γίναν διαλέξεις, δράσεις και τα λοιπά, ξενεργήσεις σχολείων και η εγκατάσταση από τις κλιμάτων των φερών 3 εκατομμύρια, που εγώ σας είχα φέρει είχα το ποσό μου, 3 εκατομμύρια είναι 3.000. Το έργο έχει, εκτός του 2015, έχει 100% ολοκληρωθεί, χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ, ΕΣΠΑ, ναι. Και θα είμαστε στην, είμαστε πρώτον πυλών της δοκιμαστικής λειτουργίας με τη σύνδεση βιολογικού και αποκέντρωσης από το Εθνικό Υπηρείο των Φερών. Το συνολικό λοιπόν διαπίστευση ακατάλληλων φερών είναι το προς 10% της δικιάς του 20%. 90% έχει ολοκληρωθεί μας το 2015, ευκαιρά, εγκληματοδότηση, παρεμβάσει νέων δικτύων διανομής στις μέρες 52.000
αυτό για να συγκεντρωθεί και το διάθεση και οι λογαριασμοί τη Μάκρη. Ένα πολύ μεγάλο λόγο για του Παριστινού. Προηγουμένω 6.153 ευρώ, χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ. Έκλεισε το βαθμό διαγωνισμού τη μελέτη από το διοικητικό συμβούλιο στι 21.10. Σύμβασε η πρώτη μελέτη, ολοκληρώνει την μελέτη κατά του Ιαπωνικού. Έκρεμε οι δημοκράτε που υπέρχουν το διοικητικό συμβούλιο τη μελέτη αγωγή τη Μάκρη. Η καταστική πρέπει να και ο ΟΓΟΝ ακατάρτω στην Κύπρο που μάθαμε και ότι ήταν 5.000 ευρώ τη αδερφή έκπτωση. Η κατάσταση του κόμπου για του Αρδανίου. Αρδανίου προσωπικό 83.000 έκπτωση. Ανακοίνηση επισκευή ασφαλτικών των ειδικών θεμαχικών ελληνικών σχαρών κτλ. 105.000 ευρώ εκτό του 100% και κατά 100%. Ω επίση και το επόμενο έργο κατά των συνδικτύων ίδρυψη Αλεξανδρούπολη 52.000 κατά τη πλήρη αδερφή επίση 30.000 ευρώ. Αποκαταστάσει από ερμηνεία ζημιών τεχνικών δρόμων που σπέλασε το μειωτήριο και τα λοιπά 12.000 ευρώ. Αντικαταστάσει από ερμηνείε οικισμών του Δήμου 12.000 ευρώ. Καταστάσει από μια αγωγό μεταφορά 12.000 ευρώ. 52.000 διαρροέ και τα λοιπά έργα αποκαταστάσει από διαρροέ. Αποκαταστάσει διαρροέ στι αγωγικού Μάκρη. Νέα κίνηση μέσα στο παλό ενάντια αντιπλήρωση παλαγία. Μεγάλο ο Δήμο μα, τεράστια η έκταση, η χεισμή, πολλά χωριά, 42 περίπου και δύο πόλεις. Από την εξής έχω μεταφοράς άματα εσύ της Ευρωπαϊκής Κύπης, 50.000 ευρώ έκπτωση, 10% χρηματοδότηση με ίδιους πόρους, όλα όσα είπα στα μικρά ποσά μέχρι τώρα είναι από ίδιους πόρους στη Ελιά. Συγχωράζει και τα λοιπά προτασία διαρρών 50.000 ευρώ. 190.000 η αντικατάσταση καταπληκτικού αγού και άφησης πέκλου βρεσούλας για μισθείς. Βλέπετε ότι σοβαρώς λειτουργούμε στις δημοτικές ανάγκες και στις τρεις. Έργα της οποίας είναι το διαδίκτυο Μάκης προκλούσε 105.000 ευρώ, χρηματοδότηση ήδη πόλη από τη ΔΕΕ, το έργο συνεχίζει την πραγματοδοτική έτος του 2016, είναι συνεχιζόμενο. Περιφράξα δύο στασίων και δεξαμενών 50.000 ευρώ, κατασκευή ειδικού δικτύου ομπρίου πεζοδρόμων περιοχής Παρμενίωνα, πραγματική σύμβαση 216.000 είναι η, τα όμπρια του ίδιου βρίσκουν μέσα στο Παρμενίων, γιατί είναι εντός σχεδίου και εννοείται, πάντα με δουλειά. Και εδώ έχουμε φερόκυρόστερο, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. 93% κάτι έχει αλλάξει τα μήνα, νομίζω όμως ότι έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Αποκαταστάσει το μόνο στο μάλλον και ίδρυψη από κέντρο του 15 προ 200.000 ευρώ, πανηγόρη, εξόδηση, ανόριξη για την εξόδηση του, δηλαδή με εξαδούμενε 70.000 ευρώ. Συνολικό προπολογισμό των υλοποιηθέντων από την πλασίσια του 15 για τη ΔΕΙΑ, από ίδιου πόρου, 1.544. Από το μισό κάτι ΔΕΙΑ είναι τα δοντικά. Να είναι τα δοντικότητα, ολοφάνερη από έργα, έτσι, με διαγωνισμού κτλ. Υλοποιηθήκαν 25 προμήθειε με 1.100.000 κατά την πρόσφαση του 1.100.000 με φόρτα και υλοποιήθηκαν 21 υπηρεσίε εργασία σε αυτό το προγραμμα. 389.000 προσθέτατε τα 300, να δείτε για το δοντικό έργο στην τελική συνδυασία τη Εξαδόπολη. Δημοκρατήθηκαν τα ακόλουθα έργα, κατασκευή του νομιλιτάτου, κατασκευή ο μόνο που ήταν από την δημοτική ενότητα σφαιρών. Νέε επεκτάσει αντικαταστάσει αγωγών για νομή Αρδανίου και Φιλίου Ιτέσου του 2015, αντικαταστάσει και από μεταφορά πέπλου και μισθή λίγων τελωνικών, κατασκευή κατά τη λόγου και στην Εσίμη, αποκαταστάσει αγωγών, ίδρυψη σε τεχνικά και τέπη και λοιπά στα Ιαπωνικά, αντικαταστάσει που και συντήρηση κατά την περίπτωση και του κλπ. Σε έναν προηγούμενο 781.000 από τα έργα. Πάμε στην διεύθυνση καταλήγοντα, δεν θα σα κουράσω, θα τα διαβάσετε. Είναι αλήθεια ότι με ό,τι διαθέτουμε οι Αλεξανδρούπολοι, τουλάχιστον όσοι έρχονται και επισκέπτονται, συγκροντά στην άλλε πόλει, μου λένε ότι είναι μια πολύ καθαρή πόλη. Ευρωπαϊκό προδιαγραφών, μοντέρνα, καθαρή. Δεν έχω λόγους να το πιστέψω. Αυτό που με παρατηρεί περισσότερο είναι κάθε μέρα να πιέζω ακόμα περισσότερο όλους τους συντελεστές πλησιακούς και τους ελευθερούς στην καταλήγηση του πράσινου, γιατί είναι η βιτρίνα της πόλης μας και οφείλουν να είναι πιο δυνατοί και πιο προετοιμασμένοι με δύναμη κάθε μέρα ώστε να προχωράν στις απαιτήσεις των καιρών και των δημοτών που ομολογώ ότι είναι πάρα πολλές. Και βέβαια αρκετοί από αυτούς είναι και ανατροπείς, έχοντας την επίθεση ότι πρέπει να σκουπίσουμε ακόμα και τις αδέσεις τους με 8 άτομα στο πράσινο που δεν είναι εδώ να εδώ. Νομίζω τα παρόλα για το τμήμα περιβάλλοντος και της Νοτασίμου αλλά και της Καθαριότητας. Ευχαριστώ όλους, όλους τους υπαλλήλους στο τμήμα της Καθαριότητας.
ξεπερνά το υπηρεσιακό σχέδιο τα πολύ και τον εαυτό του ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δείτε ότι πέρα στο 2015 στέφθηκαν περισσότερο από 10.000 αιτήσει από το Πανοπό αυτά. Σε ενισχύθηκε σε παρτέρα για τις πόλεις, το έχετε διαπιστώσει νομίζω, και βέβαια περισσότερο από 2.500 τάμπι πήγαν μέσα στα όρια του Δήμου μας. Και βέβαια τα κινητήρια με τους ταφές κτλ. Μια δουλειά αρκετά καλή οι άνθρωποι και εκεί ξεπερνάμε τώρα τους πόντες στην πόλη από ό,τι πρέπει. Στο τμήμα της Μη και Νεολαίας, ευχαριστώ τον Γιάννη Παναμίδη, ο οποίος πλευρένεται, πραγματικά παιδεύεται, ένα μεγάλο ευχαριστώ Γιάννη. Πραγματικά ευχαριστώ γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος, άπειρος και απέδειξες ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα εμπειρία και να βγουν μέσα στα γρανάζια μιας και μέχρι που έγινε η πολιτική αυτή και να δουλέψουν σωστά, προσθέτοντας θετικά στο γενικότερο πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής. Βλέπετε ότι στο Δημοτικό Πολιτήριο το οποίο το αναβαθμίζουμε με 300.000 περίπου που λέω, 300.000, φέρνοντας με διαβατικό πάντα σε λίγο τον καλύτερο πίνακα και τα κύματα όμως και τα τους ευρωπαϊκούς ό,τι καλύτερο υπάρχει και μου λένε ότι μόνο στην Αμερική υπάρχουν τα αντίστοιχα αυτά που σημαίνει ότι το κολληβητήριο με τις προδιαγραφές της υψηλότητας και σε διαδικό επίπεδο θα φιλοξενεί τις μεγαλύτερες κοκόσμιες διοργανώσεις έχοντας όφελος προς αυτό με αυτό όλη η αγορά της Αλεξανδρούπολης αλλά και γενικότερα η πόλη του Δήμου μας. Βέβαια, ήδη χωρίς αυτούς τους πίνακες, ήδη φιλοξενήσαμε τους νοσοκομιακούς κύκλους χωρίς με 17 βόρειες και 400 πολιτητές και πολιτητρίες και άλλη μία με καταδάση του κύκλου κλπ. Που σημαίνει ότι και με αυτά τα μηχανήματα ολοκληρώνουν το κύκλο της προσέλκυσης κολληβητών για να γίνουν με πολύ μεγάλες οργανώσεις. Προμήθεια βέβαια μιας κουμποσπιστού αυτόματη στο οποίο την βλέπετε, γιατί όχι, όλα χρειάζονται και πρέπει να παρακολουθούν και η τεχνολογία. Έχουμε τους ελέγχους σε συνεργασία με την ΔΕΙΑ, συνεργάζονται οι δημοτικές επιχειρήσεις με τις διευθύνσεις του Δήμου μας και αυτό είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλό. Δεν είναι εχθροί για να μην συνεργάζονται. Δεν είναι. Εχθροί για να μην συνεργάζονται. Με συγχωρείτε. Μπορώ να πω ότι συνεργάζονται. Γιατί στην Ελλάδα μάθαμε οι θεσμικοί να μην συνεργαζόμαστε. Και αν θέλεις, θα σου πω πολλά παραδείγματα συγκρούσεων ανοίγων κινητήριων όπου όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και στο ελληνικό επίπεδο και στις τοπικές κοινωνίες. Ο κανόνας είναι η μη συνεργασία. Η εξαίρεση είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Και όλοι οι θεσμικοί του. Δημοτικό Πιστό Γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Να σας πω γενικά και για να σας κουράζω ότι με τον Γιάννη Παταμίδη και με τον Γιανακόπουλο στις Διεθνείς Υπηρεσίες αλλά και όλο τον Ανδρικό Κώστο Μαυρίδη από τις Διεθνείς συνεργαστήκαμε προσδομίζω και καταφέραμε και αντιοδοτήσαμε όλα τα εγκύπεδα και τουλάχιστον τα περισσότερα που δεν είχαν άδεια. Και βγάλαμε και άδειες υποδομής. Ούτε άδειες υποδομής είχαν. Δεν θέλω να πω τίποτα για τις παλιές δημοτικές αρχές. Εγώ όπως και οι συνεργάτες μου βρήκαμε αθλητικούς χώρους που δεν είχαν ούτε οικοδομική άδεια τα κτίρια τους. 22. 22 κύριε Πρωθυπουργέ. Και καταφέραμε πολλά πράγματα σε χρόνους μηδέν. Γιατί είχαμε το πέντε και πάνω κεφάλι μας της ασφραγίσεως. Θυμόσαστε ότι εκεί στο κλειστό το φως στις ρόγανες γεννήσεις και κλείσει. Και κάποιοι επιτυχούσαν τη δημοτική αρχή που κάνουν τα πάντα για να την αδειοδοτήσουμε. Δεν είμαι θυμωμένος, απλά θέλω να ακούγεται η αλήθεια. Όποια και να είναι αυτή η δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν και το Σάβιο Μιχάλη Παρασκευόπουλος, δεν είναι άλλο. Τι να κάνουμε, όπως και το υποθεματήριο στην Ελλάδα, δεν είχε δημοτική αρχή. Τα βγάλαμε, έτσι, μόνο το κόστος, το βεστήρι, τα μαντάω, τα κουρατικά, τα καταφέραμε με όλους όσους σας είπα συνεργάτες και βέβαια βρισκόμαστε πρώτα στις παραγγελίες με κωδικό, ο οποίος έχει βγει τα λεφτά από κωδικός, όταν λέμε πια στον Καλλιγράτη μπήκε κωδικός, σημαίνει τα χρήματα υπάρχουν. Χωρίς χρήματα, κωδικός δεν υπάρχει. Ούτε μισό ευρώ, χωρίς έτσι. Η μελέτη είναι για τις καινούργιες μπασκέτες του Μιχάλη Παρασκευόπουλου.
Το δημοτικό στάδιο και εκεί έχει γίνει κωδικό και για την επιδιώκωση του Ταρτάν, αλλά και για διαλόγιο. Και βάζουμε τα γήπεδα που βάζουμε στην πόλη, η επίστρωση. Ναι, υπάρχουν όλα μέσα, στο φως κοσμάς, όλα τα οποία, όπως βλέπετε, έχουν ετοιμάσει και με την δημιουργία των κωδικών, το προσυμματήριο στην περιοχή του Γκέγκερ, βλέπετε ότι πήραμε όλες τις άδειες. Πήραμε την παραχώρηση από την ιατρική σχολή του κλειστού γυμναστηρίου Κλειό Φολέα. Είναι ο Πανέας, ο οποίος έκανε την δουλειά των 200.000 και την αποδέχτηκε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό το ωφελούμεθα οι δημότες και οι δημότες που αθλούν εκεί πέρα μέσα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας και έχοντας τη χρήση πνευματικό κόστος τη λειτουργία, δηλαδή καθόταν και είναι τα περισσότερο από το κορυφαίο. Οι υποδράσεις διάφορες εδώ πέρα πρέπει να γίνουν συνδιοργανώσεις και πάμε στη Μονική Ανταφερόν. Βλέπετε στη Μονική Ανταφερόν ότι έχουν τη στήριξη του Μαρκιακού Κτηρίου Χαρών. Καλά το λέω, Ιωάννη. Βοήθεια στο πρόγραμμα που θα ισχύσει μέχρι το 2000.
Ο Αντώνης Μαγκερός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το κεντρικό μας ιατρείο, το οποίο το αναβαθμίσουμε, θα το κάνουμε δημοτικό, ήδη 12.000 μέχρι και Δευτέρα Τρίτη θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του. Θα το κάνουμε δημοτικό, όχι επεκτείνοντας σε άλλα πλήθη ανθρώπων, οι ίδιοι θα παραμείνουν, έτσι, γιατί αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται, δεν έχουν πάρακα, δεν έχουν ασφάλεια. Δεν θα κάνουμε ζημιά για τους κεντρούς, έτσι. Αλλά είναι καιρός να το αναβαθμίσουμε και ευχαριστώ όλους τους γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται εκεί και τους παλαιότερους, όπως ο Κώστας ο Μασκαλέρης, δημοσίως τον ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που επί 5 χρόνια, εγώ θυμάμαι να τρέξει από μια μόνος με τον τοπική τόπο και να παρέχει υπηρεσίες ιατρικές, τον κύριο Βουνόβα, πιο μπροστά από τα ίσας, πριν γίνει βουλευτής, πώς. Με πολλές προβολές, με πολλές, και τώρα η πραγματική ιδέα
Έχουμε την αναβαθμίσαν όπως έπρεπε. Πώς άτομα είστε, Ράκη? 45. 45. Μια χαρά είναι. Το γραφείο του Ρετουσμού. Να βράβουν κανένα φράγκο για την πλανήτη. Όλα αυτά, τεράστια η συμμετοχή του στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά τα συγκρότησαν. Το εργαστήριο της απασχόλησης. Να μην πω κάτι άλλο, δεν είναι να τελειώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ένα τεράστιο μπράβο στον Γιάννη Μαϊτίδη και στην ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου του Μαΐστρου κρατάν με 3.000 επισκέψεις, παιδιά, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για ένα μουσείο εκεί που βρίσκεται. Το χρησιμοποιούν και το προωθούν για τον ευρύτερο. Άρα, για την εξότητα των κοινωνιών των δύο φίλων, η Τσεπίδη λένε με δυναμική, συνεχή παντού, τρέχει, αντίστοιχα, καβάλα, συνέπεια, το μετάλλο και κρατάει την αντιμετωπή σε πολύ καλό επίπεδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μεγάλα έργα, τα πρώτα που ανέφερε
λέω. Τι είναι αυτονόητα, τα προμάτρεσα και... Τι. Από την αρχή, αυτή η δημοτική αρχή. Και μάλιστα με μείον αγωνία. Αυτά είναι αγωνιστικά ολοκληρωμένα από την εκκλησία. Εγώ τα έρευνα. 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 Όλα τα ανέταξα εγώ και θα σου το αποδείξω άμα το πω ελεύθερο βραβείο. Καταγράφεται, καταγράφονται και τα δύο και όλα τα δύο. Όλα τα δύο. Όλα είναι τα μένα. Δεν ξέρω να μιλήσω για να τελειώσουμε στα αύριο το πρωί. Γιατί άμα πούμε στα ελληνικά του θέματα, αύριο το πρωί θα τα πούμε. Μάλλον τον βρήκα, ξέρει την κατάσταση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όσον αφορά τεχνικά έργα, γενική παρατήρηση, ότι δεν αρκεί η ρευματική η τήρηση αρχής της νομιμότητας και το δίδυμα είναι και της σκοπιμότητας, δηλαδή του συμφέροντος του Δήμου και επομένως με χαρά είδα πολλά έργα τα οποία δημοκρατήθηκαν με ανταγωνισμό και τα λοιπά και είχαν εκτόσει σε μια περίοδο δύσκολη για τους εργολάβους, είναι αλήθεια, αλλά αυτό είναι προς όφελος του Δήμου και δεν μας ενδιαφέρουν οι εργολάβοι, αν έχουν δυσκολίες ή όχι. Τότε με μεγάλες εκτόσεις, ενώ αντίθετα γνωρίζοντας ακριβώς το ότι μπορούσαμε να πάρουμε μεγάλες εκτόσεις, πάρα πολλά έργα δοθήκανε πάρα πολλά σε αριθμό, δοθήκανε με εκτόσεις κάτω του 10%. Με διαγωνισμό. Που σημαίνει το τόνισα εγώ η αρχή της προηγούμενης πυρίτη, δεν το είπαμε. Αλλά την αρχή το είπα αυτό καταγωγικά γιατί ήξερα την αντίδρασή σας. Αλλά δεν θα έδωσα να τονίσω ότι υπάρχει κάπου εκεί στην ΕΔΕΚΕ στο νόμο μέσα που μιλάει ότι μπορεί, πώς το λέτε, είναι ένα στοιχείο του διαγωνισμού της μονοητήρησης νομιμότητας, η οποία είναι λογικό, αλλά φτιάχνει συμφέροντες προσφορές. Δεν είναι όχι, είναι για πολλά. Είναι λογικό, μιλάτε τον χρόνο, αυτό είναι. Δυστυχώς, η καταγγελία σας έπρεπε στο κοινό, έτσι. Μπήκε στο αρχή. Αυτό, εμείς δεν είμαστε σε κελίες και τέτοια. Εμείς, μισό λίγο, κύριε Δήμαρχε, έχετε μπερδέψει που φαίνεται την ιδιότητά σας με την επαγγελματική. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι εισαγγελία πρωτοδικείου κτλ. Είναι πολιτικό όργανο και δεν είναι κανένα. Ποια είναι η αναφορά σας. Ποια είναι η αναφορά σας. Ποια είναι η αναφορά σας. Δεν κάνει αναφορά σας και το λογικό για το 30%. Α, δεν κάνει. Α, το 30%. Γιατί. Εσείς όχι, απλώς σκεφτήκατε σαν άνθρωποι και είπαμε την άποψή μας και είπαμε δημόσια, δεν χρήσαμε από δημόσια, κάναμε αναφορές επανειλημμένες και θα εξακολουθούμε να κάνουμε για το γεγονός ότι η τήρηση της νομιμότητας, το ξανατονίζω, δεν σημαίνει για τον Δήμο, για ένα πολιτικό όργανο, ότι όλα γίνανε σωστά και τελικά, γιατί υπάρχει ζημία όταν γνωρίζουμε τις μεγάλες εκτόσεις, τις οποίες μάλιστα εσείς προσωπικά υπερασπιστήκατε τις μεγάλες εκτόσεις διαχρονικά κτλ. Ότι θα μπορούσαν παράδειγμα να επιτευχθούν μεγαλύτερες εκτόσεις από αυτές που αποθηκεύτηκαν. Μια και είπατε ένα εργουργό, δεν αναφέρουν μόνο σε αυτό το έργο. Αναφέροντας από όλα αυτά. Παράδειγμα, αγροτική παράδειγμα λέω. Γιατί είναι δεκάδες, εκατοντάδες, μπορείτε να ξέρουν. Αγροτική οδοποιία, θεωρώ, το είπαμε επειδή ήμουν εδώ πέρα. 8% αγροτική οδοποιία την ίδια μέρα στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδροπόλης, 62%. Είναι αφορά. Όχι, δεν το τρώω. Εγώ δεν. Αν υπάρχει διαπληκτική, δεν. Να σα πω, όποιο έχει την ίδια μηχανία, εγώ μίλησα για Το ξανατονίζω, κάνετε ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά γνωρίζετε ότι η αγροτική οδοποιία πετύχατε και επέρεστο για τις μεγάλες εκτόσεις. Το 60% μπορεί να τα κυρώσει. Γιατί είναι τόσο μεγάλη έκδοση που δεν μπορεί να υλοποιεί το έργο. Ας ήταν 40% που έχει το ξανατονίζω. Δεν μπορεί. Υπάρχει μια αντίφαση και τα λοιπά στο συλλογιστικό. Αλλά κάθε φορά που σας κάνουμε κριτική, εσείς μιλάτε για μιλήσαμε εμείς ποτέ για διαπλοκή. Διαπλοκή είναι και η ζημιά εκ του δόλου είναι αρμοδιότητα άλλων οργάνων, όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τα δικαστικά όργανα είναι. Εδώ είναι πολιτικό όργανο και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου, υπό την έννοια μπορεί να το ξαναδούν τα τηρήθηκε η τυπική νομιμότητα. Αυτή είναι. Αν δεν θα κάνουμε τυπική, θα μην τελειώσω. Εγώ δεν ξέρω για κανένα. Εσείς προκαλέσετε, κύριε Δημαρχέ, εγώ σε 10 δευτερόλεπτα που είχα τελειώσει ήδη. Εγώ έφερα τις καμπανάσεις. Εσείς προκαλέσετε. Έχετε πρόβλημα από
να την πούνε και μάλλον μας αρέσει. Όταν βλέπουμε ότι αντιδρά για θύματα τα οποία εμείς όταν κάνει μόνια έχουμε διεκδικό γίνονται πάρα πολλές μελέτες και θα είναι χρήσιμο κάποια στιγμή η υπηρεσία όταν θα έχει χρόνο και δεν θα είναι πηγιασμένη. Δηλαδή, όσες μελέτες συντάχθηκαν, ξεφύγουμε, δεν είναι το πρόβλημα αντιπολίτευση στην παρούσα δημοτική αρχή. Τα τελευταία 20 χρόνια, όσες μελέτες συντάχθηκαν, πόσα χρήματα δοθήκαν και πόσες από τις μελέτες αυτές υλοποιήθηκαν έστω εν μέρει. Θα μας απογοητεύσουν τα στοιχεία, είναι βέβαιος 100%. Το ίδιο πράγμα και τώρα είναι περισσότερο σε αριθμό μελέτες. Ακούσαμε την παρουσίαση των μελέτες, είναι χρήσιμο στους ανθρώπους, δεν είναι αναγκαίο το μελετών. Γι' αυτό και προτείνω εγώ τη δημιουργία στον Δήμο, επειδή ακριβώς πάω πολλά έργα και επειδή οι αρμοδιότητες του Δήμου των Δήμων θα επεκτείνονται, δεν μπορούν να μειώνονται. Ούτως ή άλλως πέρα από τις δυσκολίες θα τις ευχαριστούν κάποια στιγμή οι γενικότερες του κράτους μας κτλ. Ότι να δημιουργηθεί μια διεύθυνση μελετών στο Δήμο. Απλά και μόνο από μια μελέτη θα μπορούσε πραγματικά να έχει σε ένα γραφείο οργανωμένων συμβούλων, θα έλεγα, μια ξεχωριστή διεύθυνση του Δήμου που θα χρηματοδοτούν και μάλιστα εδώ οι υπεύθυνες ανταποδοτικού εντός εισαγωγικών αγωγικών. Το να δούμε ποια είναι η προσφορά και κάθε υπάλληλος, κάθε τμήμα να βαθμολογείται και οικονομικά, να δούμε αν βγάζει τα λεφτά για τα οποία ξοδεύονται. Είναι εύκολο το υπάρχει και δυνατότητα κτλ. Για τις μελέτες που ξανατονίζω θα μπορούσε να γίνει ως προγραμματισμός για το μέλλον του διαδήματος, θα μπορούσε να γίνει μια διάθεση, θέλετε τμήμα. Έγινε. Εντάξει, αλλά ουσία θα λειτουργήσει και να λέτε να αντίθεται στην συγκεκριμένη διάθεση. Όχι να αντίθεται σε ιδιώτηση, αυτό είναι το ποσό και ότι να δημιουργήσουμε καινούργια γραφειοκρατία και να πληρώνουμε καινούργιους υπαλλήλους οι οποίοι τελικά θα είναι το μόνο που θα κάνουν είναι να θέλουν τις μελέτες να βοηθούν στην ανάπτυξη των μελετών σε ιδιώτες. Θα καταργήσουμε και τα λοιπά όσο μπορούν να περιορίσουν μόνο σε εξειδικευμένα έργα τις μελέτες στην ανάπτυξη την ανάθεση των μελετών. Τώρα, τα υπόλοιπα όσον αφορά τις κρίσιμες για τις δημοτικές επιχειρήσεις, επιφυλασσόμαστε και καλό θα ήταν να ταιριάζουν ειδικότερα για την ΔΕΔΑ, χωρίς καμία ακμή για τον πρόεδρο, τον κύριο τον Δήμαρχο, τον Ραστορλάκη, τον Ξαντονίου, για να μην θεωρηθεί ότι είναι ακμή για το συγκεκριμένο. Γενικά η λειτουργία της επιχείρησης αυτής της ΔΕΔΑ, η οποία εισπράττει όλα τα έσοδα που ακύρουν την περιουσία και δεν αποδίδει κανένα χρόνο, όχι τώρα μόνο, ξαναδείτε, θέλω να είμαι δίκαιος, δεν αποδίδει τίποτα απολύτως στο Δήμο, απλά και μόνο μεταβίαση καλύπτει. Αν δεν έχει μείον στο θέμα της λειτουργίας της επιχείρησης κλπ. Δεν θέλω παραπάνω να πω, γιατί αν πω παραπάνω θα πρέπει, όσο λένε, να δοθεί συνέχεια και τα όργανα, τα αρμόδια να κλείσουν την ΔΕΔΑ αύριο ή χθες. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Κοντιάδη. Ο λόγος δίνει κάποιος συνάδελφος άλλος, κύριος Μιχαλίδης. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Απλώς, επί παράτηση, αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει διακοπή, θα προσταθώ την άποψή μας ως παράταξη. Και αν θέλει κάτι ο κύριος Δήμαρχος ή ο κύριος τίποτα άλλος, θα τοποθετηθεί αργότερα σε κάτι το οποίο διαφωνεί θεωρείως ανακρίβεια. Να θυμηθούμε λίγο το τι έγινε πέρυσι, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Νομίζω ίσως οι παλιότεροι να το διορθώσουμε ότι δεν έχει προηγούμενο ότι πέρυσι, στον απολογισμό των περσινών, όλη η αντιπολίτευση, και εδώ ξεδοθέτουμε αρκετές παρατάξεις, ήρθε σε αυτή την γιορτή, ας το πούμε, της τοπικής μας αυτοδιοίκησης. Βγήκε ένα σχεδόν κοινό ανακοινωθέν, όπου πέρυσι στις 6.30 ώρα το απόγευμα ήταν ο απολογισμός και του κυρίου Ματζίδη και της Δημοτικής Αρχής και μέσα σε μισή ώρα
είχαμε πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πριν από 5 μέρες είχε προηγηθεί επίσης Δημοτικό Συμβούλιο Παρακοσπάνιο για τα αυτοδιοικητικά μας δεδομένα. Αυτό ίσως συνέβη στον περσινό απολογισμό, νομίζω ότι φτάσαμε στο βάρο πέρυσι, να μην παρευρίσκεται η αντιπολίτευση και να μην καταφέρει να πει να κάνει την όποια κριτική της. Ελπίζω ότι μου κάνει εντύπωση. Θα ήθελα να δώσω και την λαϊκή συσπήρωση σήμερα ποια είναι η κριτική της απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Ίσως θεωρεί ότι η όλη διαδικασία δεν τηρείται όπως θα έπρεπε. Θα ήθελα βέβαια κάποια στιγμή να τοποθετηθούν εδώ οι συνάδελφοι, οι οποίοι από ό,τι βλέπω απουσιάζουν από αυτή την διαδικασία. Ίσως θεωρώντας ότι στα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον που γνωρίζουν οι παλιότεροι, αυτές οι συνεδριάσεις γινόταν ανοιχτά στον κόσμο, γινόταν στο Δημοτικό Θέατρο. Διαβάζουμε ότι πολλοί δήμαρχοι ακόμα και σήμερα και εντείνονται αυτές τις προσπάθειες. Κάνουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα ανατακτά χρονικά διαστήματα, συζητώντας με τον Δήμαρχο, ονομάζουν αυτές τις εκδηλώσεις. Πηγαίνουν στις δημοτικές ενότητες να ακούσουν από κοντά τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι η γενικότερη παρατήρηση. Πιστεύω μετά το περσινό σιγά σιγά να αυτή η προσπάθεια να αναβαθμιστεί και τον χρόνο μακάρι να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου. Βλέπω σήμερα ότι όσοι παρευρίσκονται πιθανότητα και γίνεται έχουν θέματα για την τακτική συνεδρίαση. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Ας ελπίσουμε τον χρόνο να το διαφημίσουμε, να γίνει κάτι πιο διαδραστικό. Ναι, τώρα μια γενική παρατήρηση, επειδή προχθές άκουσα και σε μια συνέντευξη ένα συνάδελφο της αντιπολίτευσης και συμφωνώ μαζί του, ότι δεν έγιναν βήματα συνεννόησης και επαφής με την αντιπολίτευση σε μια βάση επικοδομητική από μέρος του κ. Δημάρχου. Το συζητήσαμε και σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν δεχτήκαμε ποτέ πρόσκληση από πλευράς του επικεφαλής τουλάχιστον του παρατάξεων να κάνουμε μια συζήτηση στο γραφείο του για θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα προλάβουμε, να τα λύσουμε εδώ, ώστε να μην χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ όσες φορές έκανα προσπάθεια, ποτέ δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το έχω ξαναπεί, είναι μάρτυρες εδώ πέρα ο χρόνος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλει ας με διακόψει. Ζήτησα για το θέμα της ΓΕΟΣΕ και των εκτάσεων της οποίας παρουσιάζει στο χαρτοφυλάκιο, ότι σε ένα πολύ σοβαρό θέμα και ως νομική και τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνωρίζει ότι ο Σαπιάς δεν πήρε ποτέ θετική ανταπόκριση της όποιας συνεννόησης. Τώρα, δεν νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή τα πήγε καλά. Είδαμε εδώ πέρα πολλές σελίδες, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος. Θα μου επιτρέψει που παρόλο εχθές ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, του Περιφερειακού Οργάνου, που έδωσα ψήφο εμπιστοσύνη στην Περιφέρεια, εδώ θα. Ως παράταξη θα τον στεναχωρήσουμε, αλλά με επιχειρήματα και για συγκεκριμένους ερώτους. Η καθημερινότητα πήγε πάρα πολύ πίσω. Από το κεντρικό πολεμικό συγκρότημα, και θα αναφερθώ πολύ γρήγορα και επικαρματικά, μέχρι και κυρίως τους οικισμούς. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν είναι το πολεμικό συγκρότημα, είναι κυρίως οι οικισμοί μας, οι δημοτικές ενότητες Φερό και Τριανόπολης, και θα αναφερθώ πολύ γρήγορα και σε αυτές. Γίναν πολλές εισαγγελίες, πολλές προσπάθειες και πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν απέδωσαν. Δεν μιλάμε για την προσπάθεια με την Αγία Πετρούπολη, την οποία τα επόμενα χρόνια θα το ξανασυζητήσουμε πιθανότητα στον επόμενο πολιτισμό. Έχουμε όμως ένα δεδομένο. Πέρσι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, εδώ πέρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, περάσαμε πάρα πολλά έξοδα παραστάσεων, δημόσιες σχέσεις, πρωτόκολλα συνεργασίας με τους γειτονικούς νομούς της Τουρκίας. Για θέματα συνεργασίας, το επιμελητήριο πάλι, για θέματα διευθέτησης προστάτων. Ένα πρωτόκολλο το οποίο προέβλεπε κάθε 6 μήνες να γίνονται αυτές τις συναντήσεις, τραπεζώματα με τους γείτονες. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο το αποδεχτήκαμε, ήμασταν πάρα πολύ θερμοί, αλλά δεν απέδωσε τίποτα αυτό. Ό,τι αποφασίστηκε στο πρωτόκολλο ακυρώθηκε. Ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο σε μια δική μας ερώτηση σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό να θεωρεί ως δικαιολογία ότι δεν τον επέτρεψε το επέτρεψε το Υπουργείο Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Να θυμίσω το 2014, επειδή πέρσι δεν παρευρεθήκαμε, εξήγησα τους λόγους στον περσινό απολογισμό, πάλι μια τεράστια κινητοποίηση, πάλι μεγάλη αποστολή στην Κρήτη για τις συνεργασίες με την Κρήτη. Υπόθηκαν τότε πάρα πολλά, ο κύριος Δήμαρχος με την γνωστή του παρόνηση κτλ. Δηλώσεις επιδηλώσεων.
δεν απέδωσε τίποτα όσον αφορά εκείνη η γέφυρα συνεργασίας με την Κρήτη. Είδαμε μια πρόταση για το νοσοκομείο που μάλιστα μπορείτε να την συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου. Εμείς κάναμε την κριτική μας και δημόσια απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς καμιά τεχνοοικονομική μελέτη, χωρίς συνεννόηση με το νοσοκομείο, μια και το νοσοκομείο το έχει τόσα χρόνια αυτό το χώρο, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και αποσεβασμό στη διοίκηση του νοσοκομείου, μια και το θέμα βρίσκεται στο ιδιωτικό καθεστώς σε δικαστική εκκρεμότητα και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Να αναφερθούμε στο μικροποιημένο φυσικό αέριο. Ως παράταξη, ζητήσαμε τον Νοέμβριο μια ειδική συνεδρίαση ή μια ειδική συζήτηση για αυτό το θέμα. Απολύθηκε από την